are you ready for? Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World Mad και του Metal Hammer βρισκόμαστε φυσικά στο Remedy Live Stage και σε 6 μέρες από σήμερα είναι η γιορτή του Metal Hammer, η μεγάλη αυτή συναυλία που θα γίνει με τους Nightstalker, τους Planet of Zeus και τους Full House Brew Group και σήμερα δεν θα μπορούσα να έχουμε καλεσμένους άλλους από αυτούς που θα κλείσουν τη μεγάλη αυτή γιορτή, τους Nightstalker, οι οποίοι σε λίγο θα παίξουν live για σας και για μας, ο Αργύρης. Τι κάνει, πολύ καλά. Πώς είμαστε, πολύ καλά, πολύ καλά. Καλά είχαμε πέρασει πέρυσι το πρωτοχρονιάτικο ναι, το πάρτι, ναι. Μια τρέλα. Το επαναλάβουμε και φέτος. Κάπως έτσι φαίνεται θα γίνει. Το θυμάσαι καλά το πρωσινό. Ναι, ναι. Μέχρι κάποια στιγμή. Ναι. Μετά. Μετά δεν το θυμάμαι καλά. Γι' αυτό θα το ξανακάνουμε και φέτος, για επανάληψη. Για να το ξαναθυμηθούμε καλά. Τι γίνεται, σε τι φάση είναι η μπάντα αυτή την εποχή. Τώρα προσπαθούμε να τελειώσουμε μερικά κομμάτια, να γράψουμε ένα καινούριο άλμπουμ. Το οποίο σε τι φάση βρίσκεται. Είναι σχεδόν έτοιμο και λέμε από αρχές του χρόνου να μπούμε να γράψουμε. Έχετε τελειώσει δηλαδή με προπαραγωγές και με τέτοια πράγματα. Όλο προπαραγωγές κάνουμε τώρα, ξέρεις. Είναι μια προπαραγωγή μετά την άλλη. Ναι. Γιατί το κάνετε αυτό τόσο πολύ. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Πού πάει το υλικό το καινούριο. Πάει όλο και πιο πίσω πάει. Δηλαδή. Έχει πολύ ψυχεδέλεια, έχει πολύ... hard rock, ξέρεις, ναι. Τώρα, θα δείξει. Έχετε τίποτα τίτλους έτοιμους για το δίσκο, για τραγούδια, υπάρχουν για πράγματα ή ακόμα δεν είναι. Ακόμα είναι όλα στα σκαριά αυτά. Ναι. Οπότε λογικά κυκλοφορούν. Έχουμε νούμερα, έχουμε το νούμερο 1, ναι. Το νούμερο 2, το νούμερο μέχρι 9 νομίζω φτάνει. Για πες και λες πάει προς τα πίσω. Δηλαδή αυτό το κάνουν πολλές μπάντες, ξέρεις. Ένας τρόπος να κοιτάς μπροστά είναι να βλέπεις προς τα πίσω τι έγινε και έτσι. Εμείς πάμε πίσω εκεί που ήμασταν. Ναι. Δεν κοιτάμε πουθενά. Δηλαδή θα θυμίσει παλιούς Nightstalker αυτό μου λες. Ναι, θα θυμίζει. Και τα κομμάτια και πιστεύω πως είναι. Και η παραγωγή πιστεύω που θα κάνουμε. Θα θυμίσει λίγο πιο παλιά. Φαντάζομαι πάλι θα μπείτε σε λογικές με αναλογικές παραγωγές και τέτοια πράγματα. Όχι τόσο, αλλά όσο ξέρεις τα τραγούδια σαν τραγούδια. Σαν ύφος. Από πού εμπνέεσαι αυτή τη φορά για την ιστορία του δίσκου, τι ιστορία θα μας πείτε αυτή τη φορά. Είναι μαζεμένες πάλι πολλές ιστορίες. Για πες μια καλή. Που την έκανε τραγούδι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Τι να σου πω. Ένα έμφραγμα, ας πούμε έτσι. Δευτέρα απόγευμα. Μη σου λέω τα καθημερινά τώρα. Όχι, απλώς υπάρχουν εξής τώρα. Είναι πάλι. Συνήθως δεν μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή μπορεί να μπεις μέσα και να βάλεις εσύ το δικό σου τη φαντασία, ξέρεις. Πάντα τι κάνεις τζαμάρι για να γράψεις τραγούδια. Συνέχεια, ναι, συνέχεια. Έρχονται σχήματα, ξέρω εγώ, φέρνει ο Τόλη σχήματα έτοιμα και παίζουμε πάνω. Φέρνει ο Ανδρέας, ο Ντινάκος δεν φέρνει, ξέρεις. Και τα κολλάμε από εδώ, τα βγάζουμε από εκεί, είναι... Ωραία είναι, αλλά... Πρέπει να τελειώνει αυτό τώρα. Ναι. Θα το πίστευες πότε πως είναι αυτό και θα ήταν κοντά 30 χρόνια στην πιάτσα. Όχι, δεν το ξέρεις. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το σκέφτεσαι γενικώς καθόλου ότι αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και πάμε για 2020. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, δεν το σκέφτεσαι έτσι ότι όχι 30 χρόνια θα έλεγες μπα άστα θα κάνω κάτι άλλο. Αλλά το σκέφτεσαι ότι μέρα με τη μέρα έτσι. Η μουσική είναι σαν μικρόβιο έτσι, άμα μπει μέσα δεν βγαίνει μετά. Εντάξει, παρόλα αυτά, ξέρεις, δίσκο με το δίσκο, η μπάντα δείχνει όλο και πιο δημοφιλής, πιο δυνατή, πιο δεμένη. Δηλαδή, και περνώντας τα χρόνια, αντί να πεις, παιδί μου, ότι σιγά σιγά το αφήνουμε, είστε όλο και πιο tight. Όσο μεγαλώνεις, καλυτερεύεις. Αυτό. Δυναμώνεις όσο γερνάς. Μάλιστα. Όλη αυτή τη φάση τώρα γενικότερα με το heavy rock, με το hard rock που γίνεται ένας μεγάλος χαμός τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ξέρεις, την εγκαθόμουν και το σκεφτόμουν προχθές. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με την κρίση όλο αυτό το πράγμα. Ότι ο κόσμος ήθελε κάτι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο δυνατό. Και πολύ πιο έντονο. Και πολύ πιο έντονο. Ναι, δηλαδή, ναι, πιστεύεις ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός σε αυτό το πράγμα. Ναι, όταν υπάρχουν, γιατί μαζί σκάσανε αυτά. Έτσι, όταν υπάρχουν έντονες καταστάσεις γενικά, όταν έχεις απ' έξω έντονα ερεθίσματα, μετά θα βγάλεις και έντονα ερεθίσματα. Στη τέχνη, παντού. Και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να το βγάλουμε, ξέρεις, όλο αυτό στην τέχνη πάνω. Γιατί υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να εκφραστούν καν. Πιστεύεις ότι σαν μπάντα, ξέρεις, παρά έξω έχετε μια φήμη, ένα reputation που λένε ότι είστε έτσι πολύ, ξέρω εγώ, ίσως η απόλυτη
rock and roll μπάντα, με όλη αυτή την αίσθηση της ελευθεριότητας που έχει αυτό το πράγμα. Πιστεύεις πως αυτό είναι κάτι το οποίο σας τιμά, σας καλλιτέχνες, σας χαρακτηρίζει, το αποδέξετε και προσπαθείτε να το δείχνετε κι εσείς προς τα έξω αυτό? Μα δεν γίνεται, άμα δεν έχεις πλήρη ελευθερία μεταξύ με τους άλλους, δεν γίνεται να κάνεις μουσική. Ξέρεις τώρα, να σε περιορίσει τι. Ξέρεις, μας αρέσει να πειραματιζόμαστε κιόλας και με ήχους και με μουσικές και με όλα. Δεν... Η μουσική τα δέχεται όλα μέσα. Ναι. Ακούς καθόλου... Αυτό είναι το καλό. Ακούς καθόλου μουσική? Ακούω διάφορα, ξέρεις. Για πες. Fantastic Negrito. Πάει ένας τύπος. Ναι. Ακούω πολύ, τώρα άκουγα... Αφρικάνικα, drums, tom, τέτοια αυτά από Ζουλού και από Μαομάο και από τέτοια. Ξέρεις, προσπαθώ να ακούω άσχετα πράγματα. Ναι. Δεν τα αφήνεις αυτά τα πράγματα να μπουν έτσι λίγο να επηρεάσουν τη μουσική? Όχι, ξέρεις, γιατί ακούω συνέχεια, είμαστε συνέχεια στο στούντιο, παίζουμε και τέτοια, οπότε θες λίγο κάτι άλλο. Αν θες, γιατί πολλές φορές δεν θες να ακούς και καν μουσική. Ξέρεις, τώρα γυρνάς στο σπίτι μετά από 4-5 ώρες πρόβα, τι να θες να ακούσεις, που είσαι ήδη έτοιμος. Έτοιμος. Μάλιστα. Οπότε, καμιά επανακυκλοφορία τώρα έχουμε στα σκαριά. Νομίζω ότι είναι τα 10 χρόνια από το Super Freak, οπότε τι κάνουμε? Θα ξαναβγεί, οπότε ξέρουμε. Από ότι με ειδοποιεί το control, θα ξαναβγεί. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πότε. Μπορεί να βγει για τα 10 χρόνια στα 11. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Ναι. Γενικότερα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Δηλαδή νέες γενιές ή ξανά νέες γενιές, τι είναι αυτό που δίνει στην διαχρονικότητα σου, Nightstalker? Εντάξει, είναι και το, αυτό που λες, ότι υπάρχουμε και πολλά χρόνια, ότι είναι το όνομα, έχει ακουστεί, ότι... Αλλά πιστεύω ότι, εντάξει, παίζουμε και κάποια ωραία μουσική, κάποιος μας γουστάρει εκεί έξω. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Αλλιώς αυτό είναι η βάση, ξέρεις, το, αυτό είναι η αρχή και το τέλος, δεν σε ξέρει ο άλλος. Ακούει κάτι, λέει, α, ωραία αυτή. Μετά σε γνωρίζουν και... Και είναι του μαλάκες να πω, ας πούμε. Στα κοντινά τα πλάνα τώρα, Σαλονίκη, παίζετε και Γερμανία. Ναι, 27 παίζουμε Γερμανία. 27 παίζετε Γερμανία, 29 παίζετε στο Metal Hammer. Ναι. Θα είστε στην ώρα σας, έτσι? Ναι, δεν θα είμαστε. Στη μέρα μας θα είμαστε. Λοιπόν, οπότε να το μαζέψουμε λίγο όλο αυτό. Νέος δίσκος λογικά μέσα στην επόμενη χρονιά, 19, ναι, στο πρώτο μισό να πούμε χοντρικά. Ναι, εκεί πάνω κάτω, πάνω κάτω εκεί πέρα. Μάλιστα. Προχθές πριν από λίγο καιρό είχατε παίξει και ένα ακουστικό σοου. Πώς πήγε αυτό? Ήταν πρώτη φορά που παίζαμε. Ναι. Ήταν πειραματισμός για μας. Ναι. Και, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Θα το ξανακάνετε? Ήμασταν λίγο μαζεμένοι. Ναι. Γιατί δεν ξέραμε πώς θα βγει όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις. Όχι μόνο στο παίξιμο και στον ήχο απ' έξω και όλα αυτά, αλλά ήταν από ό,τι μας είπαν και από ό,τι καταλάβαμε και όλα, ήταν πολύ καλό. Μάλιστα. Ναι. Οπότε, Αργύρι μου, μέσα στην νέα χρονιά, στο πρώτο μισό, έχουμε νέο άλμπουμ. Σε 6 μέρες παίζεται στο Πειραιώς Academy, σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτή τη γιορτή του Metal Hammer. Νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει για να μπει δυνατά η νέα χρονιά. Ναι, ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Τι θα παίξετε ζωντανά για μας εδώ σήμερα? Το τέτοιο Commandos. Hits. Μόνο. 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 Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλες επιτυχίες. Είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε, είναι η Nightstalker εδώ όλο ζωντανά από τη σκηνή του Remedy στο Dead Rock Commandos και επιστρέφουμε.